Και ξεκινώντας, είναι μια γυναίκα 60 ετών, η οποία ένα μήνα τώρα έχει μια διαλείπωσα μακροσκοπική αιματουρία. Από το αναμνηστικό της είναι χαπ, άρα παραπέμπει να πούμε ότι αυτή η γυναίκα είναι καπνίστρια. Έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις, μια γενική ουρονοπία έδειξε πάνω από 100 κατοπτικό πεδίο ερυθρά, κάποια πυοσφαίρια όχι ικανά για να αποδείξουν μια ουρολίμωξη. Είχαμε μια θετική κυταρολογική ούρον και οι ασθενείς, αφού πέρασε, θα λέγαμε, τα εξωτερικά ιατρία της, έγινε ένα υπέρηχο και φάνηκαν ότι η φυσιολογική ήταν νεφρή. Φάνηκε στο υπέρηχο αυτό που κάναμε, μια μονήρης εξεργασία 2x2,5 στο δεξιό πλάγιο τείχωμα της κίστης. Τώρα, σε αυτή τη γυναίκα θα θέλατε κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, θα φτάναν όλα αυτά? Δηλαδή, θα χρειαζόταν κάτι παραπάνω να κάνουμε από αποκανονιστικό, παραδείγματος χάρη? Μια αξονική τομογραφία. Δηλαδή, πρώτη εμφάνιση. Έχουμε μία γυναίκα με πρώτη εμφάνιση έναν όγκο. Έτσι, θα κάναμε αξονική. Άλλος κανένας? Θα κάνετε μέσα αξονική ή προηγούμε ένα υπέρηχο? Δηλαδή, έχουμε ένα υπέρηχο, το οποίο έχει φυσιολογικά τα νεφρά και δείχνει μόνο αυτό το μόρφημα στην κίστη. Όχι. Από τα εξωτερικά γίνεται αυτό το πράγμα. Κιστεοσκόπηση. Ναι, ναι. Με την αξονική θα θέλατε? Δηλαδή, τι περιμένετε να δείτε με την αξονική? Μια σταδιοποίηση. Ωραία. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουμε σε διορυθρική εκτομή κατευθείαν. Είμαστε σίγουροι ότι είναι κακοήθεια λόγω της κυταρολογικής. Έχουμε εξασφαλίσει ότι οι νεφροί δεν έχουν διάταση, άρα ο όγκος δεν μπλοκάρει τα στόμια. Υπάρχει μια μονήρη εξωθετική εξεργασία. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Και δεν θα κάνει κιστοσκόπηση? Όχι. Ήθελα να ρωτήσω από περιέργεια ποιο από εσάς θα κάνει κιστοσκόπηση. Ποιο όχι? Σε αυτό το πέσαι. Επομένως, η πλειοψηφία λέει υπέρ του κιστοσκόπησης. Είχε κάποιος να προσθέσει κάτι? Απλώς να πω για την αξονική ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε εικόνα ότι είναι μια βλάβη με ευρεία βάση και μάλλον επιθετική, πολλές φορές μπορούμε να το δούμε αυτό ακόμα και με τον υπέρηχο, δεν υπάρχει λόγος να γίνει αξονική σε εκείνη τη φάση. Απλώς, εάν έχει γίνει ήδη διουρυθρική, μετά έχουμε λίγο προβληματισμό στο αποτέλεσμα της αξονικής, γιατί θα υπάρχει και η παρότητα στην περιοχή. Συμφωνούμε. Τώρα, για να αναφέρουμε λίγο τα guidelines, ουσιαστικά το υπερηχογράφημα φτάνει εφόσον δεν έχουμε ένδειξη από το ανώτερο ουροπητικό. Δηλαδή, αν βλέπαμε μία διάταση, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε εξονική. Γιατί εκεί παραπέμπει, συγγνώμη, σε κάτι πιο διθετικό. Ναι, όχι, η εξονική, εντάξει, έχει χαμηλή ευαισθητιακή ειδικότητα και βεβαίως είναι σαφώς καλύτερο να την κάνεις τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη διορυθρική εκτομή, έτσι, να μην έχεις ψευδός για την τοπική σταδιοποίηση, δηλαδή όσο δυνατότητα σου δίνει αυτό, σίγουρα μετά από μία εβδομάδα, με δύο. Έτσι. Έτσι λοιπόν και προχωρήσαμε, δεν κάναμε τίποτε άλλο και βλέπετε τα ερωτηματικά που ήδη τέθηκαν. Το δεύτερο ερώτημα που κάποιος θα έλεγε, δηλαδή εδώ δεν κάναμε ούτε κιστοσκόπηση, μας έφτασε το υπέρηχο, εντάξει, και προχωρήσαμε σε διουρυθρική. Πώς θα κάνετε τη διουρυθρική εκτομή? Νομίζω ακούστηκαν, έχει κανένας να προσθέσει κάτι σε αυτό, έστω να το προσαρμόσει στην ελληνική δυσκολία, δηλαδή σε κάθε περιστατικό TAF1, G3 πρέπει να κάνουμε repeat TUR. Τα νοσοκομεία έχουν αυτό το χρόνο που να μας το επιτρέπει? Να ρωτήσω εσάς. Πέστε ότι όγκος αυτός, όπως είναι ρησέστο, είναι περίπου μεγάλος, είναι 3 εκατοστών. Πώς θα κάνατε εσείς, πώς θα κάνατε, έστω και μονήρι, πώς θα κάνατε την τεχνική της TUR? Νομίζω ακούστηκε πριν, γι' αυτό ήθελα να δω αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Δηλαδή πρέπει να αφαιρεθεί συνολικά όλος ο όγκος και να έχουμε οπωσδήποτε από τη βάση του όγκου αυτού βιοψίες. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Βιοψίες στην προστατική ουρήθρα, πότε θα κάνατε? Στη συγκεκριμένη όχι, αλλά γενικότερα, γιατί είναι γυναίκα. Γενικότερα, ναι. Καλά, εννοείται. Όχι, ναι. Σε αυτή. Βιοψίες στην προστατική ουρήθρα θα έκανα μονάχα στην περίπτωση που υποτίθεται υποψία διεγχειρητικά ότι είναι διθετικός όγκος, προκειμένου να γλιτώσω, να αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο το είδος επέμβασης. Ποια θα κάνετε,
κάνεις αυτό το περιστατικό βιοψία της κίστης. Ένας. Δεν θα κάνετε... Random βιοψίες λέτε. Τυχαία. Δεν εννοώ αν βρήκατε... Δεν βρήκατε υποφυλλή. Random, τυχαίες βιοψίες. Όχι. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά ήθελα... Πες μου, Νίκο, κύριε Καλογερά. Επαναλαμβάνω και έχει λίγο σημασία. Εσείς πώς θα κάνετε τη διουρηθική, θέλω λίγο πιο μεγάλη, πιο πολύ λεπτομέρεια, πώς θα κάνετε τη διουρηθική, τεχνική, τι θα κάνετε, όλο μαζί να το πάρετε με μονοκομό. Ένα τσίπι γίνεται, δεν είναι κανένα λάθος. Όχι, δεν γίνεται. Εδώ πέρα θα έπαιρνα πρώτα τον όγκο και στη συνέχεια τη βάση. Τη βάση. Το μικρό έχει τώρα. Τα μάρτσες, τα χείλη, τίποτα θα τα πειράζετε. Θα τα έκαιγα. Τα μάρτσες θα τα έκαιγα. Μάλιστα. Τι απόσταση περίπου, τι... Ένα εκατοστό γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω. Εδώ πέρα, για το άλλο θέμα που έθεσε ο κ. Τζόρζης, για το αν θα κάναμε repeat TUR, επειδή πραγματικά δεν υπάρχει δυνατότητα στα νοσοκομεία, αν ήταν σε θέση που κλώτσαγε η ασθενή, εδώ δεν μπορεί να πάρει γενική αναισθησία, είπατε ότι είναι χαπίτισα, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να ξανά να κάνω repeat TUR. Αν ήμουν απόλυτα σίγουρο ότι έχω καθαρίσει καλά, βέβαια, όσο απόλυτα μπορεί να είναι κάποιο σίγουρο. Άρα μπαίνει και το θέμα τη νάρκωση. Να κάνω ένα σχόλιο. Διαβάζοντας τώρα για την αυτή, βρήκα ότι κάνοντας τη διουρηθρική, υπάρχουν 2-3 paper που μιλάνε, συνεχίζουν, γιατί δεν καίνουν τα όρια, συνεχίζουν και κάνουν την εκτομή γύρω στο 1-2 εκατοστά πέριξ του όγκου και έχει βρεθεί σε ένα 15% ότι υπάρχει όγκος σε αυτό το φαινομενικά υγιές τείχομα κύστης και γι' αυτό πολλοί το κάνουν. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ, αν μπορώ, να πάω και σε επιηγείους, μειώνοντας ίσως την πιθανότητα για υποτροπή. Ναι, βέβαια. Ο Χέρμ το λέει R0, R1 και R2. Αυτό να το ρετζέξω. Εξαρτάται πόσο βαθιά και δίπλα παίρνει θα είναι τα χείλη. Κύριε, ποιος άλλος, ναι. Η συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή έχει θετικές κυταρολογικές και αρκετά μεγάλο όγκο, είναι ιδανική υποψήφια για να κάνει κυστεοσκόπηση και διουρηθική με ανοσοφθορισμό. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι αν την είχαμε, τουλάχιστον με βάση το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε στην κλινική μας, θα τις ρίχναμε HEXVIX 2 ώρες πριν για να την έχουμε έτοιμη. Με σκοπό? Με σκοπό αυτό ακριβώς. Δηλαδή, θετική τηλεατρολογική, δεν είναι από τον όγκο, είναι από ένα CIS, δηλαδή. Ναι. Γιάννη, να ρωτήσω κάτι. Τελικά βοηθάει διαγνωστικά το HEXVIX, γιατί οι μελέτες δεν το πολύ στηρίζουν αυτό. Συμφωνώ και εγώ, δηλαδή, σήκωσα το χέρι μου προηγουμένως, με πρόλαβες, θα κάναμε όντως HEXVIX, αν το είχαμε κι εμείς. Βοηθάει τελικά διαγνωστικά. Τι δείχνουν οι μελέτες, δηλαδή, ποια είναι η κύρια ένδειξη του HEXVIX, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό είναι η κύρια ένδειξη του HEXVIX τελικά. Κυρίως αυτό που θα δεις είναι καταρχήν τα margins. Αυτό που ο κύριος Μαρκαράκης είπε, ότι κόβουμε τυφλά 2 εκατοστά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάνοντας τη διουρηθρική με λευκό φως, βγάζεις τον όγκο και λες εντάξει είμαι ok, μετά βάζοντας το HEXVIX, το φως, το UV, βλέπεις ότι υπάρχει ροζάκι και γύρω-γύρω στις όχθες και συμπληρώνει τη διουρηθρική σου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, μπορεί να δει κάποιε δορυφόρε βλάβε, οι οποίε είναι δίπλα και που, ειδικά όταν ξεκινήσει τη διουρηθρική, τι έχει χαμένε. Πραγματικά και από τι μελέτε του ΧΕΡ με τι υποτροπέ, στα ReTour, βλέπει ότι χάνει βλάβε, ειδικά σε ένα μεγάλο όγκο που αρχίζει και ματώνει κλπ. Στο τέλο, κάποιε δορυφόρε βλάβε θα τι χάσει. Ενώ εκεί με το HEXVIX θα σε βοηθήσει. Αυτό είναι το κόνσεπτ του HEXVIX, αλλιώ δεν θα υπήρχε. Γιατί με αυτό βλέπουμε παραπάνω βλάβες. Για το insight, ούτως ή άλλως η θεραπεία δεν είναι να κάψεις όλη την κίστη, ας πούμε, για το insight. Εντάξει, απλά μπορείς να αναγνωρίσεις και να το διαγνώσεις. Ούτως ή άλλως η θεραπεία είναι το BCG. Ή την υπολοιπόμενη νόσο μπορείς να μειώσεις. Πραγματικά. Ναι. Κάτι για το HEXVIX να πω, ότι αυτά οι κόκκινες περιοχές γύρω που λέει ο συνάδελφος, ναι, μεν τις χάνεις, αλλά σε βιοψία ελάχιστες έως καμία από αυτές δεν φαίνεται να έχει καρκίνο. Είναι κάποιες δυσπλαστικές αλλοιώσεις βγαίνουν συνήθως, οι οποίες δεν ξέρουμε τι εξέλιξη ή τι επίδραση θα έχουν στην πορεία της νόσου, αλλά ελάχιστες έως καμία δεν είναι καρκίνος. Φεύγουμε λίγο από τη συζήτηση, διότι το HEXVIX καταρχάς πρέπει να έχει και μια καμπύλη εκμάθησης. Πρέπει να πέφτει κάθετα με κάποιους όρους κτλ. Για να χάσεις, δηλαδή για να ελαττώσεις τα ψευδός θετικά που φαίνονται.
Βασίλη, συγγνώμη που επανέρχομαι. Θέλω να επιμείνω, γιατί είναι καινούρια μελέτη, αλλά καινούρια τεχνολογία σχετικά. Δεν έχει αποδειχτεί ότι το HexFix θα μας βγάλει στα θετικά μας εγχειρητικά όρια. Με το λευκό φως έχει βρεθεί ότι μπορείς να κάνεις πολύ καλή διουρθική εκτομή. Και θέλω να επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι μελέτες. Ο HER, παρόλο που στην αρχή ξεκίνησε, έχει βγάλει καινούριες μελέτες που το δείχνουν. Ίσως είναι λίγο αλλού το HexFix που τελικά φαίνεται να βοηθάει. Όχι, και το ίδιο το HexFix σε κάνει να κάνεις καλύτερη ξεσκόπηση με το λευκό φως, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Ναι. Δηλαδή σε κάνει και καλύτερο στο. Να προχωρήσουμε λίγο όμως αυτό. Έγινε διουρεθρική εκτομή στη γυναίκα αυτή, φάνηκαν δύο εξωφετικοί όγκοι στην περιοχή του δεξιού πλάγιου τυχώματος, άρα στο υπέρυχο φάνηκε μόνο το ένα, χάσαμε τον άλλον, που ήταν μικρότερο σαφώς. Έγινε ξεχωριστή βιοψία από το μυϊκό τύχωμα και άμεσα ενδοκιστική έγχυση με πυρουμπικίνη. Τώρα, ακούστηκε για τη μυτομυκίνη. Εδώ κάποιος να πει στην Ελλάδα κάνουμε όλη μυτομυκίνη, κάνουμε πυρουμπικίνη ή αν τελικά γίνεται άμεσα ενδοκιστική. Η μυτομυκίνη περιέργως, επειδή ρώτησα προσφάτως γιατί ήθελα να κάνω σε έναν. Το μικρόφωνο, ξέρω, δουλεύει. Πιο κοντά. Η μυτομυκίνη ρώτησα, ξέρετε ότι δεν είναι εγκεκριμένο από το ΕΟΦ. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή το φαρμακείο το δικό μας δεν μας δίνει μυτομυκίνη. Τι από εσά θα κάνετε μυτομυκίνη και τι πυρουμπικίνη. Τι θα κάνετε πυρουμπικίνη. Δεν έχουμε κι άλλο. Και τι η μυτομυκίνη. Δεν έχει γίνει μελέτη πράγματα προοπτική που να συγκρίνει τα δύο φάρμακα. Πιθανολογείται όμως και μέσα από διάφορες εργασίες ότι ενδεχομένως η μυτομυκίνη να είναι λίγο πιο δραστική. Ίσως να βοηθάει το μοριακό της βάρος που απορροφείται πιο εύκολα, ιδιαίτερα μάλιστα αν η μυτομυκίνη συνδυάζεται με υπερθεραπεία ή με την έντα, ηλεκτρομότη. Αλλά σε πολλά νοσοκομεία και εμείς και αυτή η πάντα νομίζω που έχουμε, νομίζω πάντα εκεί, πάντα το χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί την πυροπική. Πιο πολύ δεν έχει γίνει την πυροπική. Αλλά θυμάστε την μυτομυκίνη. Μα είναι θέμα τι έχουμε όμως. Εγώ δηλαδή θα χρησιμοποιούσα τη μυτομυκίνη. Πώς δεν το έχουμε. Λοιπόν, ήταν τάφε ένα όγκος, ήταν υψηλού βαθμού κακοήθειας, χωρίς δίδυση όμως του μυϊκού. Άρα ουσιαστικά σύμφωνα με την καινή ταξινόμηση, ταφ' ένα high grade. Προχωρήσαμε, οι ερωτήσεις νομίζω απαντήθηκαν, αν θα κάναμε σε όλους άμεση έγχυση και γιατί. Εδώ είναι το ερώτημα, θα κάναμε repeat UR και τι είδους ενδοκιστική έγχυση και ποιο σχήμα. Νομίζω ακούστηκαν και πριν, θα σας πω λίγο τι κάναμε, έτσι για να... Δεν ξανακάναμε repeat UR. Ακολουθήσαμε έγχυση με 6 εβδομαδιαίες εγχύσεις με BCG και επαναληπτικές δόσεις για ένα έτος. Τώρα, νομίζω ακούστηκε πόσο κατακριτέο είναι να μην κάνει κάποιος repeat UR. Θα ήταν ιατρικό λάθος. Ναι, τι από εσάς, σε πολύ που δεν ήταν μόνο, ήταν πολλά πλούς, ήταν πάνω από ένας όμως. Είχε παρθεί ο μικρός που τώρα υποθέτει και στους δύο. Ξέρω τα guidelines, ότι μία από τις ενδείξεις της ρετούρ ή της επαναληπτικής ή επαναστατικής είναι ότι κάνουν τη UR. Τι για ποιος θα κάνανε σε αυτό το περιστατικό ρετούρ. Μάλιστα. Και υποθέτω οι υπόλοιποι όχι. Πάνω στα guidelines, ένα από τις οδηγίες, μία από τις οδηγίες των guidelines της ερωτησής στην ουσία, είναι ότι κάνουν. Ήταν λάθος. Είναι ενδείξεις. Είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν είπε κανένα. Ναι. Και όταν είναι τα F1 G3 ακόμα και όταν υπάρχει μυϊκός πρέπει να ξαναπάρεις. Ναι. Συγγνώμη, μία ερώτηση. Από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι θα κάνεις retour, τις 6 εβδομαδιές πότε θα τις ξεκινήσεις, γιατί έχεις ήδη φάει 1,5 μήνα περιμένοντας το δεύτερο retour και βγαίνει πάλι το αποτέλεσμα μετά από μία εβδομάδα περίπου, ανάλογα τώρα με τα ελληνικά δεδομένα. Και ούτως ή άλλως θα πρέπει να έχεις και λίγο καλή κίστη, καλό βλενογόνο για να είσαι και ασφαλής για τις BCG που θα κάνεις. Επομένως, μπορεί και από την αρχική διάγνωση να περάσουν 2 και 2,5 μήνες. Αυτό εδώ πέρα μας απασχολεί. Σε ποιο σημείο δηλαδή θα το ξεκινήσουμε. Πρέπει να γίνει δεύτερο, να γίνει repeat UR για να κάνεις BCG. Δεν μπορείς. Νωρίτερα θα σου αλλάξει όλα τα. Αυτό ακριβώς. Ότι καθυστερείς παράλληλα όμως και την αρχική θεραπεία. Καθυστερείς λίγο. Ναι. Καθυστερείς. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Ένα repeat UR, εντάξει, εκτός από όλα τα που είπαμε ότι πρέπει να γίνεται για το μυϊκό κτλ. Π.χ. κάποιος δεν είναι σίγουρος ότι έχει αφαιρέσει όλο τον όγκο.
θέτει και ένα άλλο προβληματισμό. Στους τρεις μήνες που θα κάνεις κυστεοσκόπηση θεωρητικά και βρεις όγκο, τι θα θεωρήσεις? Ότι είναι υποτροπή, είναι το ανθιστάμενο στον ΠΣΕΤΖΕ, είναι υποτροπή, είναι λάψη, τι είναι? Γιατί άμα βρεις όγκο θεωρητικά στους τρεις μήνες, έχεις μια επιθετική νόσο που σε παραπέμπτει να σκέφτεσαι και για κυστεκτομή. Δηλαδή, άλλο ένα θετικό του να κάνεις repeat UR είναι ότι καθαρίζεις τελικά την κύστη από όλο τον όγκο. Εντάξει. Και πιθανώς εδώ έχει γίνει λάθος. Μάλλον προφανώς έχει γίνει λάθος. Έχει γίνει κακή διουρηθρική, έχει μείνει λάθος. Άρα χρειάζεται πάντα να γίνεται repeat UR. Βασίλη, λίγο, απλώς μία προσωπική εμπειρία. Έχω πετύχει δύο τέτοιους όγκους, τυχαία, κάνοντας laser προστατεκτομή. Αυτό που έκανα είναι, έκανα την εκτομή μου κανονικά και μετά, επειδή είχα την Ίνα, το πέρασα όλο από πάνω. Λοιπόν, δύο βέβαια περιστατικά μόνο, αλλά αυτά στην επαναληπτική δεν βρέθηκε τίποτα. Ναι. Σε συνδυασμό, και εγώ ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση, που δηλαδή δεν είμαι και σίγουρος για την απάντηση. Πείτε ότι έχετε ένα μικρό όγκο, ένα εκατοστό, το οποίο σας έρχεται ότι είναι TAF-α-G1 και δεν έχεις μυϊκό μέσα. Θα ξανακάνετε τη UR? Γιατί βάσει των guidelines σου λέει ότι οτιδήποτε δεν έχει μυϊκό πρέπει να κάνεις... TAF-α-G1, Γιάννη, ίσως να μην χρειάζεται, γιατί μπορεί να τα κάψει και στα ιατρία. TAF-α-G2-G3 είναι σαν TAF-1-G3. Επομένως, εκεί πρέπει. Μπήκε σε παρακολούθηση ο ασθενής και οι ασθενείς, όπως βλέπετε, έχει στερεοσκοπήσει τον 5ο του 05, τον 8ο, τον 11ο, τον 9ο φυσιολογικές και αρνητικές κυταρολογικές ουρών. Στην κυστεοσκόπηση, περίπου ένα χρόνο μετά, βλέπουμε πάλι έναν όγκο περίπου 2 εκατοστά και κάποιες ερυθρές περιοχές στο αριστερό πλάγιο και στο τρίγωνο. Κάποιος εδώ θα ζητούσε κάτι παραπάνω απεικονιστικά, θα προχωρούσε κατευθείαν. Ναι. Κάναμε Μπεσιζέ maintenance εδώ, ένα χρόνο μετά είναι. Ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Ωραία, είπαμε, κάναμε τις 6 δοκιστικές. Κάναμε maintenance ή όχι? Κάναμε. Κάνουμε, έτσι. Εντάξει. Υπόθηκε αυτό που έχουμε. Άρα έχουμε late recurrence, έτσι. Επομένως, παρά την αρχή του τραγικού κύκλου των 6 εβδομαδίων εγχύσεων και το σχήμα της διατήρησης, το maintenance, βγήκε όμως... Στον χρόνο πάνω είχαμε... Υποτροπή. Πόσοι θα κάνανε Μπεσεζέ και πόσοι θα κάνανε κυστεκτομή? Υποτροπή λοιπόν με 2 εκατοστά και τα μεγαλωσόγους, Μονήρης, ναι, Μονήρης και ερυθρές περιοχές στο αριστερό πλαίσιο. Και το ρώτημα είναι ποιο είναι? Τι θα κάνουμε περαιτέρω? Πώς θα αντιμετωπίζαμε τώρα στην αυτή κατάσταση? Τι UR έτσι? Τι UR με εξετάσεις πριν, εξετάσεις μετά, θα κάναμε αξονική πριν ή μετά? Ποιος θα προχωρούσε κατευθείαν σε TUR, ποιος θα έκανε επαναληπτικό έλεγχο. Έλεγχο δηλαδή τώρα, ελέγχοντας το ανώτερο ρουπητικό, αξονική ουσιαστικά, έτσι για να μην... Για ποιο από τα δύο να TUR κατευθείαν ή TUR κατευθείαν. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι πρώτα κάναμε κάποιο απεικονιστικό και μετά TUR. Εδώ προχωρήσαμε σε απευθείας TUR και φάνηκε ότι... Υπάρχει αυτός ο high grade TAF1, αλλά έχουμε και in situ σε διάφορες περιοχές, σε αυτές τις εξέρυθρες περιοχές που βρήκαμε. Τώρα, εδώ τίθεται το ερώτημα, αν θα προχωρούσαμε, θα κάναμε επανάληψη BCG, θα κάναμε απεικονιστικό έλεγχο και ποιον, ή θα προχωρούσαμε σε κυστεκτομή. Στον πρώτο, θα κάναμε τώρα κάποιον έλεγχο περαιτέρω? Δηλαδή, ποιος θα έκανε, ποιος δεν θα έκανε έλεγχο περαιτέρω? Δηλαδή, μαξονική. Αξονική θα κάνει ή δεν θα κάνει κάποιος? Ναι. Ωραία. Ποιος θα κάνει αξονική τώρα? Ωραία. Ποιος θα επανέλαβε απλώς τον BCG χωρίς να κάνει τίποτα άλλο? Και ποιος θα προχωρούσε σε κυστεκτομή? Να ρωτήσω, εδώ ρητούρ θα κάναμε. Ναι, αλλά και για το TAF1. Δηλαδή δεν έχω βρει πουθενά δεδομένα, γι' αυτό το ρωτάω. Λοιπόν, εγώ δεν θα έκανα ξανά, αλλά...
το ερώτημα λίγο εδώ μπερδεύτηκε, Βασίλη, γιατί μας είπες αξονική, ναι, αξονική θα κάναμε για να προχωρήσουμε σε κυστεκτομή μάλλον, έτσι. Γιατί μετά μας ρώτησε κυστεκτομή, δεν σηκώσαμε το χέρι, γιατί είχαμε ψηφίσει απεικονιστικό, έτσι. Αλλά, ναι. Άρα η ψήφη του CT είναι για κυστεκτομή. Πιθανό, όχι, γιατί υπήρχε για το αν πήγαινε κάποιος κατευθείαν να κάνει δεύτερο κύκλο BCG, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο. Ωραία. Έγινε αξονική τομογραφία. Από ό,τι βλέπετε, δεν είχαμε σπουδαία πράγματα και από το ανώτερο και από το κατώτερο οπητικό. Έγινε επανάληψη του BCG εδώ. Στην τρίτη έγχυση, η ασθενής εμφανίζει έντονη κυστίτιδα. Νομίζω είναι έτσι, κοινή εμπειρία αυτή. Πολλοί ασθενείς έχουν επιπλοκές μετά από εγχύσεις. Έγινε διακοπή περίπου 15 ημερών και ακολούθησαν οι τρεις επόμενες εγχύσεις με μειωμένη όμως δόση του BCG, φοβούμενοι ότι θα έχουμε κάτι περαιτέρω σαν επιπλοκή. Και μετά έγινε η κυστεοσκόπηση. Η πρακτική το να μειώσουμε τη δόση θεωρείται ότι είναι σωστή ή όχι? Ποιος θεωρεί ότι είναι σωστή? Δηλαδή ότι... Άρα, προχωρήσαμε στην κυστεοσκόπηση. Εφόσον φάνηκε ότι είναι θεωρητική, στους τρεις μήνες πάλι βρέθηκαν ερυθρές περιοχές στο τρίγωνο και στην αφήνα της κύστης, θετικές σκυταρολογικές, και η βιοψία που έγινε έδειξε ότι πάλι έχουμε CIS. Εδώ τώρα πώς θα προχωρούσαμε? Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία στον 1,5 χρόνο περίπου από την αρχική διάγνωση, εντάξει, έχει ένα high grade όγκο και ένα επικίνδυνο CIS. Θα προχωρούσε κάποιος σε αυτό που είπαμε, να αλλάξει τον BCG, να βάλει κάποιο άλλο φάρμακο? Όχι. Ναι. Επειδή η γυναίκα είπατε ότι είναι η χαπίτισσα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και ουσιαστικά δύσκολο θα υποστηριχθεί από τους αναισθησιολόγους για κυστεκτομή μέλους. Έτσι δεν, ναι, είναι? Συμφωνούμε. Σε τι βαθμό είναι αυτό? Α, μπράβο, αυτό δεν μπήκαμε περαιτέρω γιατί έφυγε η συζήτηση. Όμως θα ήθελα να το ξέρω για να προαποφασίσω. Συμφωνούμε. Δηλαδή, τι άλλες νόσους υπάρχουν που να απαγορεύουν ή όχι την κυστεκτομή? Ναι. Εντάξει, θεωρητικά η γυναίκα μπορεί να κάνει κυστεκτομή. Αν μπορεί, τότε ναι. Εξάλλου, Βασίλη, να πούμε πολύ γρήγορα ότι στο CIS η ακτινοβολία δεν κάνει πολλά πράγματα. Νομίζω ακούστηκε από τον κύριο Βαρκαράκη, πριν η χήμιο ακτινοβολία δεν κάνει τίποτα. Μια εναλλακτική, άμα η άρρωστη δεν ήταν, θα μπορούσαμε να δώσουμε το μικίνη σε ένα εναλλακτικό φάρμακο. Εγώ έχω έναν ασθενή που έχουμε κάνει δύο φορές, έχει κάνει 4-5 αλλαχού για CIS, το οποίο εμένει, BCG. Και εγώ το έδωσα μητομικίνη και πάει καλά τώρα. Δηλαδή υπάρχει και εναλλακτική. Η μητομικίνη δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε TAF1G3. Εάν αποτύχει το BCG και δεν μπορούμε να κάνουμε κυστεκτομή. Αυτό είναι τεκμηριωμένο? Όχι. Άρα εδώ θα λέγαμε βάσει των guidelines και αυτά που ακούστηκαν πριν ότι η κυστεκτομή μάλλον είναι ενδεδειγμένη θεραπεία. Έτσι δεν είναι? Δεν θα περίμενε κανένας να πάει κάνει τίποτα. Άρα, ουσιαστικά, BCG δεν θα κάναμε άλλο, γιατί όπως είπε ο κ. Βαρκαράκης, δεν έχει καμιά αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ μικρή ο τρίτος κύκλος. Άλλο ενδοκιστικό σχήμα, μάλλον δεν έχουν κανένα evidence αυτή τη στιγμή. Η κυστεκτομή είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ένδειξη και η χήμιο άκτινο, είπαμε ότι δεν έχουν, ειδικά στο CIS, δεν έχουν καμία. Και όπως ακολουθήθηκε και εδώ, έγινε ριζική κυστεκτομή για εκτροπή ούρων και βλέπετε ότι στη βιοψία είχε δίθηση του μήκου με το CIS. Αλλά θα έχει ρόλο. Τα σχόλιά σας τώρα πάνω στο περιστατικό. Δηλαδή, ανακαλύψαμε κάποια λάθη, έτσι δεν είναι? Πρώτον, ότι δεν έγινε διουρυθρική εκτομή. Repeat UR. Δεύτερον, θα πήγαινε κάποιος από την πρώτη υποτροπή στον χρόνο πάνω να κάνει κυστεκτομή? Δηλαδή, είναι λάθος αυτό να περιμένεις να κάνεις δεύτερο κύκλο? Ποιοι θα κάνουν δεύτερο κύκλο? Το συγκεκριμένο άρρωστο. Και εκεί θα κάνει κυστεκτομή. Ναι. Να θέσω και αυτά τώρα το πόρο. Συντένεις, πες ότι η υποτροπή του όγκου αυτού δεν ήταν μόνο τα φαίνα και κρέσπη, αλλά επιπλέον στο τρίτο μήνα της παρακολούθησης. Υπήρχε συνύπαρξη CIS, πολλαπλή όγκη, μεταξύ των οποίων και ένας διαμέτρου 3 εκατοστών. Εκεί θα κάνετε δεύτερη έγχυση
κατευθύνσει στο χρόνο. Εάν είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, εγώ έχω αντιμετωπίσει και μια αρκετέ φορέ. Στο τρίτο μήνα τη παρακολούθηση, με υποτροπή, πάλι τα φαίνα κρατηθεί. Και έχει μόνο συνύπαρξη τη CIA, χωρί πολλαπλού όγκου. Εκεί θα κάναμε και στεκτομή ή θα κάναμε ένα δεύτερο κύκλο PSG. Δεύτερο κύκλο PSG. Κάποιο από αυτό το περιστατικό, τι εκτροπή των ουρών θα έκανε, θα σκεφτόταν, θα μπορούσε να κάνει ορθότοπη. Άρα θα γινόταν μια. Συγγνώμη. Είναι και η γυναίκα αυτή. Άρα αποκλείεται η κυστεκτομή για ποιο λόγο. Λόγω του CIS. Η ορθότοπη, συγγνώμη, η ορθότοπη. Βαφιένω. Αν ήταν στον άντρα θα υπήρξε διαφορά, είχαμε στο τρίγωνο στον άντρα το CIS αυτό. Προστατική θα είχαμε πάρει. Δηλαδή μόνο αφιένα στη γυναίκα, προστατική μοίρα στον άντρα. Δεν είναι, για να είναι ξεκάθαρο. Βιοψίες προστατικής ουρίθρας πώς τις κάνετε πιο πολύ. Με cold cup ή με διουρηθρική εκτομή. Πώς είμαι cold cup. Στην προστατική ουρίθρα λέω, ε. Και πώς είμαι διουρηθρική. Όχι, λένε ότι είναι το CIS, βάζει. Για να βρεις CIS προστατικής ουρίθρας, επειδή είναι πιο βαθιά, πρέπει να πας με διουρηθρική, μπροστά από το σπερματικό λοφίδιο, να πας σχετικά βαθιά. Το cold cup δεν φτάνει. Μπορεί να είναι αρκετά επιφανειακό και να μην έχει πολύ ιστό. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να φτάσει στο στρώμα του προστάτη για να δεις αν είναι ρυθμένος, για να σου αποκορέψει το οτιδήποτε. Ας είναι να ρωτήσω κάτι από μια απορία και τους υπόλοιπους να έρθω εδώ πέρα. Έχουμε εξ αρχής, νομίζω έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Έχουμε. Τελειώνει στην τρία λεπτά. Έχουμε. Έχουμε πάλι ένα τάφερα της Grade 3 με πολλαπλούς λόγους, CIS και μεγάλο μέγεθο μερικούς από αυτούς. Μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα άμεση κυστεκτομή ή να κάνουμε πρώτα το σχήμα του PSG. Ποιοι θα κάνουν κυστεκτομή αμέσως. Άμεση κυστεκτομή που λέμε, όχι πρώιμη, άμεση. Πρώιμη σημαίνει μετά την κατάσταση τη παρακολούθηση των τριών ή των πολύ πολύ 6 μηνών. Άμεση κυστεκτομή με αυτά τα ευρήματα θα κάνετε, ποιο θα έκανε. Φαντάζομαι ότι ποιο θα κάνει PSG. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το περιστατικό, γιατί ο κόσμος είναι κουρασμένος από ό,τι φαίνεται. Είχε... Να κάνουμε απλώς μία ακόμα ερώτηση, συμπληρωματική σε αυτό που είπε ο κύριος Μέλεκος τώρα. Όταν πας και βλέπεις μία κίστη γεμάτη παντού θυλώμα, δηλαδή παθυλωμάτωση η εικόνα, εκεί σταματάς και πας για κυστεκτομή ή... Πας και εκεί πέρα και αρχίζεις σε δύο ισοσυνεδρίες να κάνεις πρώτα εκτομή. Ναι, εγώ θα κάνω σε δύο όσο χρειαστεί, μέχρι να ξέρουμε ακριβώς τι στάδιο είναι η γυναίκα. Είναι η πολλαπλότητα, εάν βρεθεί και τα φέναντζι 3 όγκος, φυσικά είναι ένδειξη για κυστεκτομή, ίσως πρώιμη. Αλλά εάν είναι όλα τα φάλφα και γίνεται αυτό. Εννοεί ο κύριος Χατζηχρήστο ότι θα προσπαθήσει να βγάλει όσο περισσότερους όγκους, τουλάχιστον την πρώτη συνεδρία θα είναι δύσκολο να τους βγάλει όλους. Αλλά ένας από τους όγκους, ή πολλοί από τους όγκους αυτούς, όχι όλους, όλους, είναι τα φέρα. Δηλαδή έχουμε τα φέρα grade 3, φαντάζομαι και Χατζηχρήστο αυτό να είτε, και έχουμε και πολυματικό όγκο αυτού. Και έχουμε και σαΐες. Εκεί θα κάνουμε το ρετούρ και εδώ σε ένα επόμενο PSG και θα κάνουμε αμέσως την εκτομή. Νομίζω ότι τα guidelines το αναφέρατε πριν. Ότι είναι μια από τις ενδείξεις της άμεσης κυστεκτομής. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω σε αυτό το περιστατικό, ποιος θα κάνει άμεση κυστεκτομή. Και οι υπόλοιποι υποθέτουν θα προτιμούσαν το όργανο που είναι. Κοιτάξτε, έχουμε τα φέρατζι 3 ήδη. Έχεις άλλα χιλιάδες εκεί πέρα. Δηλαδή έχεις ένα δυναμικό καρκινικό τεράστιο. Θεωρώ ότι είναι ρίσκο να πεις ότι θα πάω συντηρητικά να τα βγάλω και τα λοιπά, κάνοντας μία πληγή ολτικίστη με όλο το τέτοιο, δηλαδή έχεις και τις συνέπειες. Ναι. Εξαρτάται βέβαια, προφανώς θα πάω για δεύτερη άμα είναι 75 χρονών,
Αλλά τώρα για μια, ας πούμε, γυναίκα που λέει εδώ 60 χρονών, θα την έβγαζα την κίστη. Και εδώ κλείνοντας, βλέπετε έναν θεραπευτικό αλγόριθμο, δεν ξέρω πόσο είναι, πόσο μπορείτε να δείτε ειδικά από πίσω, που μας εξηγεί όλα τα steps, όλα τα βήματα που κάποιος μπορεί να κάνει για την αντιμετώπιση αυτών των όγκων. Νομίζω ακούστηκαν, απλώς είναι ένα συνοπτικό διάγραμμα των πραγμάτων που γίνεται. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε, νομίζω ακούστηκαν και από τον κύριο Βαρκαράκη νωρίτερα. Ναι. Μία παρατήρηση σχετικά με τον BCG που αν αντελήφθη προηγουμένως, στην ασθενή εφαρμόσατε 6 εβδομαδιές και μετά μία το μήνα, αν άκουσα καλά. 3 επαναληπτικές, κανονικά το σχήμα του ΛΑΜ, αλλά για ένα χρόνο. Α, με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Ναι. Έχει αποδειχθεί και βεβαίως είναι και έβγαινες αυτό και ψηλό level, ότι ο απλός κύκλος των 6 εβδομαδιών ενοχήσεων προσφέρει λιγότερα παρά όταν θα συνδυαστεί με ένα maintenance, να δίνει μια διαφήμιση, όχι της μία δόσης, αλλά 3 εβδομαδιών δόσεων σε κάθε παρακολούθηση. Έχει βρεθεί ότι μητομικίνη με maintenance, με μητομικίνη, έχει καλύτερα αποτελέσματα από την BCG 6 κύκλους μόνο. Δηλαδή το maintenance είναι πολύ βασικό και για τον BCG και για τα άλλα φάρμακα. Η τελευταία ερώτηση με ενδιαφέρει να από εσά. Σε υψηλού κινδύνου, το τάχερα τη επιβεβαίωση του υψηλού κινδύνου, αλλά όταν συνεπάρχουν και άλλοι μίσονε παράγοντε κινδύνου και συνεπάρχουν σε μια περίπτωση. Πέστε μου, θα έκανε ένα κύκλο των 6 εβδομαδιαίων εγχύσεων, το πλαστικό φαντάζομαι το κάνουν όλοι. Ποιοι από εσάς θα κάνουν και αμέσως ένα δεύτερο κύκλο, εφόσον βέβαια δεν έχει εξαφανιστεί ο όγκος κατά την στασκόπηση. Ποιοι θα κάνουν ένα δεύτερο συνεχής κύκλο 6 εβδομαδιαίων εγχύσεων. Εφόσον δεν έχει φύγει ο όγκος. Εφόσον δεν έχει φύγει ο όγκος. Δηλαδή, εννοώ. Τι εννοείται δεν έχει φύγει, γιατί τον βγάλαμε και κάναμε. Υποτροπή εννοείται. Τι στάδιο ήταν ο δεύτερος όγκος που βγάλαμε. Πάλι τα είχα αναμειχθεί. Θέλω να πω ότι υπάρχουν μερικές μελέτες που λένε ότι άλλοι κάνουν πολύ πιο πολύ για όπου μας κάνουν τώρα τον γύρο των έξω των βαδιαίων και μετά κάνουν την UR. Και άλλοι λένε ότι μετά από ένα τρίμηνο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και άλλοι παλιότερα το εργαστή λέγανε ότι σε θέση υψηλού κινδύνου όπως είναι ο τάφερα και ο εφηρή μέχρι τη συνύπαρξη των μηνών παραγόντων σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει κανείς 2 συνεχείς κύκλους 6, δηλαδή 12 εβδομαδιαίες συνεχείς. Και η εμπειρία έχει κάποια εμπειρία από αυτό το κύριο, από αυτή τη θεραπεία. Αυτή είναι που λέτε, για να καταλάβω, η θεραπευτική. Δηλαδή, όταν υπάρχει όγκος και θέλουμε θεραπευτικά να δώσουμε BCG. Αυτό συνήθως, από ό,τι ξέρω και από τη βιβλιογραφία, γίνεται όταν δεν μπορούμε διουρηθρικά να εξαιρέσουμε τον όγκο. Όταν, για παράδειγμα, έχουμε ένα inside το οποίο στην ουσία δεν ξέρουμε πού είναι και κάνουμε τυχαίες βιοψίες για να το βρούμε, ή όπως είπε ο καθηγητής Χατζηχρήστου, όταν έχουμε μια πανθυλωμάτωση που δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τον όγκο, τότε δοκιμάζουμε και θεραπευτική δεύτερο κύκλο 6 εβδομαδιαίων, μήπως και γλιτώσουμε την κυστεκτομή. Κυρίως θα συμπάρχει CIA. Απλώς δεν αναφέρθηκε και μπορεί να κάνω λάθος και απλά θέλω έτσι να το συζητήσουμε. Όταν έχουμε την αποτυχία του πρώτου κύκλου BCG, ο κ. Βαρκαράκης είπε κάποια στιγμή ότι έχει έναν άρρωστο που του κάνει μητομικίνη. Τη μητομικίνη ίσως, Γιάννη, δεν τη δίνουμε έτσι, αλλά αν είχαμε ηλεκτρομότιβ CIS. CIS που έχει κάνει. Αν είχαμε σε αποτυχία BCG αυτό που υπάρχουν κάποιες μελέτες, αλλά δεν ξέρω τώρα το level of evidence, να την θερμάνουμε και να τη ρίξουμε μέσα, ή το ηλεκτρομότιβ, δεν ξέρω τώρα πώς μεταφράζεται ακριβώς στα ελληνικά. Υπάρχει κάποιο evidence το οποίο ίσως. Γιατί και αυτό συστήνεται. Είναι δύο. Υπάρχουν λίγες εργασίες. Και υπάρχει κάποιο evidence ότι τα φάρμακα αυτά ίσως αποτελούν μια εναλλακτική, αλλά ακόμα δεν μπορείς να πεις ότι είναι ισχυρό το level και μπορεί να τα προτείνεις τουλάχιστον στα guidelines. Αν κατάλαβα, δηλαδή, εννοείς ότι μετά το πρώτο BCG, αντί να κάνουμε BCG, να κάνουμε κάτι άλλο. Ή να κάνουμε το δεύτερο κύκλο BCG με έναν άλλο τρόπο τουλάχιστον, με το EMD. Αυτό εννοείς, ναι. Εσείς, ναι. Ναι, από όσο ξέρω, με το EMD
έχει βρεθεί ότι υπερτερεί η χορήγηση χημειοθεραπευτικού σε σύγκριση με το απλό χημειοθεραπευτικό, σε σύγκριση με το BCG δεν έχει αποδειχθεί. Μάλλον υπερτερεί το BCG ως προς αυτό. Κοιτάξτε, όλα αυτά ουσιαστικά δεν έχουν υψηλό level of evidence, γιατί είναι μικρές μελέτες και γίνονται σε ασθενείς που αρνούνται εξτεκτομή, μάλλον για κάποιο λόγο δεν μπορούν να κάνουν. Ναι, λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, στο μυαλό μου τουλάχιστον. Το θέμα είναι τώρα για τη συγκεκριμένη ασθενή. Θα κάνουμε δύο session, να το καθυστερήσουμε, θα καταλήξουμε σε ριζική. Καταλήξαμε σε ριζική. Εμείς τι κάναμε, το κάναμε τον πρώτο κύκλο. Αν θα κάνουμε παράταση στο χρόνο που θα κάνουμε τη ριζική. Κοιτάξτε λίγο για να συνοψίσω το περιστατικό. Εμείς κάναμε την πρώτη διουρηθρική, δεν κάναμε repeat. Προχωρήσαμε κατευθείαν σε BCG. Στον ένα χρόνο υποτροπίασε. Με αρνητικές κυταρολογικές στο ενδιάμεσο και αρνητικές χιστοσκοπήσεις. Στον ένα χρόνο πάνω υποτροπίασε και μετά η επόμενη υποτροπή, δηλαδή παρέμεινε μάλλον το CIS και αυτό μας ανάγκασε να πάμε σε εξτεκτομή. Εσείς έχετε διαφορετική άποψη? Όχι, δεν έχω διαφορετική. Απλώς επειδή συζητάμε λίγο αν θα κάνουμε μία συνεδρία, αν θα πάμε σε δεύτερη. Το καταλαβαίνω σωστά, διότι σίγουρα μια ριζική χιστεκτομή είναι έτσι, μια άκρος εργώδη επέμβαση. Και το καθυστερούμε για λόγους καθαρά ότι είχαμε τα προβλήματα επειδή είναι χαπίτσα συγκεκριμένη ασθενής ή θέλαμε, ξέρω εγώ, να το τρενάρουμε. Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά σου, γιατί να κάνουμε δεύτερη. Κοιτάξτε γιατί. Άμα θέλουμε να πούμε evidence. Δηλαδή, είχαμε ένα χρόνο που είχαμε αρνητικές καλλιέργειες κυταρολογικές και έχουμε υποτροπή BCG. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά, εκεί δεν έχεις ένδειξη για άμεση κυστεκτομή. Και αυτό νομίζω, έτσι, φαίνεται. Είμαστε εδώ, νομίζω, έτσι. Δηλαδή, κάνεις την πρώτη κυστεοσκόπηση και μετά κάποια στιγμή που αποτυγχάνει, στο ΤΑΦ1 μπορείς να πεις και για κυστεκτομή. Βέβαια μπορείς να πας και συντηρητικά αναλόγως με τον άρρωστο. Έτσι. Δηλαδή η γυναίκα ήταν ελεύθερη νόσου για ένα χρόνο περίπου. Ναι. Και μετά προχωρήσαμε σε κυστεκτομή όταν είδαμε ότι αυτό το πράγμα... Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ώρα.